σε μένα και στη Ριρή το παραμύθι με τον Άι Βασίλη. Πες μας το. Είπα σου, Μανολάκη, πως δεν είναι παραμύθι. Αλήθεια είναι. Την ημέρα της πρωτοχρονιάς ο Άι Βασίλης έρχεται από μια μακρινή χώρα, την Κεσάρια, και γυρίζει όλο τον κόσμο. Ζαζούλα, με τα πόδια του τον γυρίζει. Δεν κουράζεται, ε! Όχι, με τα πόδια του κοπέλι μου, με ένα έλκυθρο. Έλκυθρο, ήταν τούτο να το έλκυθρο, Ζαζούλα. Μοτοσακό, Δεν είναι μοτοσακό, Μανολάκι μου. Είναι ένα πράγμα που ληστράει πάνω στο χιόνι και το σέρνουν κάτι ελάφια. Ελάφια! Τι ήταν τα ελάφια, Ζαζούλα, ήτανε. Οζά είναι, παιδί μου. Οζά, σαν τα γουρνάτσα μαζί. Όχι, σαν τα γουρνάκια μας, σαν κατοικούλες είναι, μόνο που έχουν πολλά κέρατα. Έχουνε πολλά κέρατα, σαν τα κέρατα του μπαμπά μου, Η δακρυγιός είναι ο πατέρας σου, Μανολάκη, πού να τα βρει τα κέρατα αυτός. Ένα, ο προχθές ερώτηξα τη μαμά και της λέω, μαμά, ποιος αγόρασε το καινούριο παλτό που φορείς, ο μπαμπάς. Και τι δεν σ' απάντησε, μα. Ανεπερίμενα από τον προκομμένο τον μπαμπά σας, ούτε σας δεν θα είχα κάνει. Από τούτο να και εγώ, Ζαζούλα, κατάλαβα πως ο μπαμπάς έχει πολλά τσίρατα. Ντροπή, Μανολάκη, τέτοια πράγματα να μην τα λες, δεν πρέπει. Και δεν μου λες, Ζαζούλα, δεν μου λες, ο Άι Βασίλης, για τα γυρίζει όλο τον κόσμο με τα ελάφια, Είναι φορτωμένος με μια σακούλα με δώρα και γυρίζει και τα μοιράζει σούλα τα κοπελιά του κόσμου. Και γιατί τότε σας δεν έρχεται να μας δώσει κι αν ένα δώρο σε μένα και στη Ριρή. Είτε του κάμαμε να είναι μανισμένος μαζί μας, Μανολάκι, ο Άι Βασίλης δεν είναι μανισμένος με κανένα κοπελί του κόσμου. Αλλά έτυχε να μην περάσετε από παέ. Έχεις ένα τηλέφωνο του να τον ειδοποιήσαμε να έρθει, Δεν έχει τηλέφωνο, Άι Βασίλης, κοπέλι μου. Ακόμη δεν του βάλει ο Τίες, Ιταλές, παιδί μου, Ιταλές. Μα καθέ εγώ, Ζαζούλα, Ιταλέω. Αφού και εμείς κάμαμε αίτηση και ύστερα από 5 χρόνια μας το βάλανε. Έτσι θα έχει κάνει Ριρί και ο Άι Βασίλης αίτηση και ακόμη δεν του βάλαμε το τηλέφωνο. Αδερφούλα μου! Δεν είναι η ανάγκη από τηλέφωνο, Άι Βασίλη. Τότε σας, γιατί δεν περνά να μας φέρει και εμάς κανένα δωράκι! Θα περάσει, μα! Πότε θα περάσει! Όταν θα περάσει πρωτοχρονιά, πάει επέταξανε το δώρο! Εγώ το θέλω εδώ, δεν μπορούμε να περιμέναμε μέχρι του χρόνου πάλι! Είπα σου πως θα περάσει! Όχι! Εγώ θέλω δώρο! Να μου φέρει δώρο, δώρο! Εγώ θέλω δώρο, να μου φέρετε δώρα! Κατάλαβες, αδερφούλα μου. Μαράζει το έχω κι εγώ να κερδίσω πράγμα την πρωτοχρονιά. Μανολιό, θα κερδίσεις σιγά σιγά. Πότε μωρή σιγά σιγά, Όταν θα αποθάνω. Μεγάλη γουρσουζά με κρατεί πάντα τούτες άτσι μέρες. Ούτε όταν ήμουν μικρό κοπέλι δεν μου φέρνανε κι αν ένα δώρο ο Άι Βασίλης. Ούτε εδώ που μεγάλωσα δεν έχω κερδίσει ούτε στην πρέφα. Θυμάσαι το πέρσι τάπαδες που πήγες να παίξεις χαρτιά. Κι αμέ δεν το θυμούμε. Και γιάρα με το σόβρακο. Ούλα μου τα πήραν. Και τα στιβάνια και τη βράκα. Και χιόνιζανε κιόλας. Και από λίγο να ψηφίσω στο δρόμο μέχρι να έρθω στο σπίτι από την Κρυζιώτη. Να σέβεσαι ο φέτος. Μην πάει να παίξεις χαρτιά γιατί άλλοι μόνο σου. Μην πάρεις τα ίδια τα περσινά. Κακομοίρα μου. Μα η ταρίσπα σε τροζάδικα. Ήταν απέξω κι ο φέτος πάει. Θα μου πάρουν και το σόβρακο. Το νου σου. Καλιά λίγα και καλά. Παρά να πας για μαλλί και να γιαίρεις κουρεμένος. Μαράζει το έχω μωρέ κι εγώ, μαράζει το έχω μωρέ κι εγώ να κερδίσω μια φορά να έχω ύστερα έτσι ανατολίω, κατάλαβες. Ακόμη και στο τηλεμπάρ που παίρνω τηλέφωνο να παίξω και κι άτρω τη φορά. Με ρωτάει η κοπελιά, πού τα πίνουμε κύριε Μανογιό, πού να τα πιούμε να της λέω κοπελιά, πιέσαι εσύ μια ρακέτα στο τηλεμπάρ να πιω κι εγώ μια στο σπίτι μου. Ύστερα με ρωτά, ποιο μπουκάλι διαλέγετε. Αλλά πάντα αντί για μπουκάλι, διαλέω μπουκάλα και μένω και μπουκάλα. Μην απελπίζεσαι, ρόδα είναι και γυρίζει. Μωρέ, η ρόδα γυρίζει, αλλά η παντέρμη τύχη μου πατή φρένο και μένει πάντα στάσιμη. Ήταν δεν πήγαμε ρε και στο παιχνίδι του μεγαλούτσικου, Ποιο μεγαλούτσικου, μωρέ, μόνο για του μικρούτσικου. Βιάστηκα να τον μεγαλώσω, Πάω λοιπόν στο παιχνίδι του και με ρωτάω, τι το σας πώς τον λένε, ο μικρούτσικος. Κύριε Μανολιό, το κουτί ή την κουρτίνα. Του λέω κι εγώ την κουρτίνα. Ανοίγει η κουρτίνα και βγάνει την κεφάλα του κίνος ο χοντρούτσικος ο Ζόγκ και μου κάνει τσα! Έτσι μου ήρθανε κοινά την ώρα. Να του παίξω το κέρατα μια στα μούτρα να του εσβολώσω. Δεν απειλείται. Μα έτσι το παιχνίδι Μανολιό. Μην του πει μερικά το παιχνίδι. Να βγάλει κερατά την κεφαλίτσα από την κουρτίνα να με κροϊδεύει και να μου κάνει τσα!
Εγώ δηλαδή θα τον εξετυλιάσω. Αλλά φοβήθηκα πως θα με κοπανίσουν, γι' αυτό λέω άσε, άσε. Ο Μικρούτσικος είναι ευγενικός άνθρωπος, δεν σε πείραξε, ναι. Μωρέ, ο Μικρούτσικος, Μικρούτσικος είναι. Ποιος τον φοβάται αυτό. Εγώ το Χοντρούτσικο, το Ζόγκα φοβήθηκα. Το θέλω να παίξει μια μπουνέ και θέλω να έρθω πετώντας από την Αδίνα. Κάκο, μύρι μανολιο, πράγμα δεν σου τρέχει, πράγμα. Αχ, πράγμα δεν μου τρέχει. Μπρεριρί, έχω από καιρό μια σκέψη μέσα στο μυαλό μου. Ακούς. Πες μου, μανολιο, ήτανε. Να, μωρί, φοβούμε να στο πω. Έλα, να πες μου. Κομπιάζω να στο πω. Είπα σου, πες μου. Να, μωρί, θέλω να αγοράσω λαχεία. Να αγοράσεις. Εδώ την πρωτοχρονιά κληρώνονται να αγοράσει. Μόνο στα λαχεία δεν έχω δοκιμάσει την τύχη μου. Πού θα πάει. Κι αν μπορεί να κερδίσω, κατάλαβε δηλαδή. Καλά το σκέφτηκες να αγοράσει. Να αγοράσω, αλλά πρέπει να σου πω κι άλλο ένα πράγμα. Κι άλλο είδο. Ναι, χρειάζονται παράδες για να αγοράσω. Παράδες λέει, με 2.000 αγοράσει 5-6. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να αγοράσω 5-6. Να αγοράσει 10 κι άλλα κολλήσουμε. Κακομοίρα αρερή, μαθαρό πως εκεί θα κολλήσαμε. Δεν σε νιώθω καθόλου, Μανολιό. Λοιπόν, κρατήξου καλά να μην πέσεις, Θέλω να αγοράσω όλα τα λαχεία που κυκλοφορούν. Πού θα πάει, ένα πουλα θα κερδίσει, του κερατά δηλαδή. Ωραία, Μανολιό, εμπουτάλιασες, και πού να βρούμε τόσους παράδες. Ήταν να. Τα οικόπεδα στον κάμπο. Τα οικόπεδα ήταν. Ένα μωρί, να τα πουλήσουμε, να αγοράσω όλα τα λαχεία που κυκλοφορούν με τις παράδες. Μανολιό, σύνελθε, τούτο να το ξεχάσεις. Για τα μπρερή, για. Αφού σου λέω πως αγοράσω όλα τα λαχεία, πού θα πάει. Ένα πουλα θα κερδίσει, την κερατά δηλαδή, κατάλαβες. Και με τα λεπτά που θα κερδίσαμε, θα αγοράσουμε πάλι πίσω τα οικόπεδα τα πουλημένα και άλλα τόσα. Δεν κατεωρείτε να πω. Μπρερή, αφού σου λέω. Πως αγοράσαμε όλα τα λαχεία. Πού θα πάει, θα κερδίσουμε. Μην φοβάσαι, κατάλαβες. Να κάνουμε το σταυρό μας και ο Θεός βοηθός. Αχ, ευχαριστώ σε. Ευχαριστώ σε, Θεέ μου, που μου βάλες τούτη να τη σκέψεις στο μυαλό μου. Ευχαριστώ σε. Να κερδίσω κι εγώ μια φορά, έτσι δηλαδή να έχω να το λέω ύστερα. Ναι, Θεέ μου, σε ευχαριστώ κι εγώ που φώτισες στο μυαλό του Μανολιού. Ρερή, με τα λεπτά που θα κερδίσαμε, θα σ' αγοράσω ό,τι ποχή ψυχή σου. Θα σ' αγοράσω χρυσάφια, μπιχλιμπίδια, οικόπεδα και διαμερίσματα στη χώρα. Θεέ μου, ευχαριστώ σε. Ευχαριστώ σε, Θεέ μου, για την τύχη που μ' άφηξες. Σε ευχαριστώ σε. Κύριε Πράκτορε, δεν κάνει. Καλώς το Μανολιού. Πώς να πας. Παράγγελά σου να μου μαζώξεις όλα τα λαχεία που κυκλοφορούν. Έκαμε. Έκαμε. Ο Θεός να σε καλά. Μπράβο. Λοιπόν, πάρε πα έτσι. Βοήθεια εσύ. Πάρε πα έτσι. Στην παλίτσα μέσα σου έχω τις παράδες που κάνουν τα λαχεία. Φέρε τα τσουβάλια εσύ. Λοιπόν, έπαει μέσα τα τσουβάλια, θα μου βάλεις τα λαχεία. Εντάξει. Μην μου ξεχάσεις κανένα πώς. Όχι. Εντάξει. Μπράβο. Εσύ. Ευτυχώς, κακομοίρη μου, που φέρες τα αυτοκίνητα. Πώς θα κουβαλήσω τόσα λαχεία στο σπίτι. Τα τσουβάλια θα είναι ασύμπτωτα δηλαδή, κατάλαβες. Μανολιό, η νίκη την έχει σίγουρη. Σε λίγες μέρες βάσαιρες από τους πιο πλούσιους ανθρώπους. Από τους πιο πλούσιους. Και πράγμα, εμέτρησα τις παράδες, εντάξει. Ούλοι, εντάξει. Λοιπόν, δώ μου τα λαχεία. Ούλα τα βάλω μέσα. Σύμφη, γύρισα την πλάτη σου. Σιγά, σιγά, άντε εσύ, άντε να τα... Λοιπόν, κύριε Πράκτορ, λοιπόν, να είσαι καλά και μόλις τις πράξεις τις παράδες θα σ' αγοράσω άλλον ένα πρακτορείο. Άντε, γεια σου, είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Άντε εσύ, πρέπει να τα φορτώσω μες στα μάτια. Σιγά, σιγά, πέσα, πέσα, εσύ. Άντε. Πώς ανοίγεται το... Α, από πάει. Κάτσε να βγάλω εγώ το ένα τσουβάλι. Ανά, θεμάτα κύριε και ασήκω, τα κατάλαβες.